ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, την ομιλία που μεταφέρει ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Παναγιώτης Αντωνίου. Πανιερότατε, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την Κύπρο και το εξωτερικό, αισθάνομαι μεγάλη χαρά αλλά και ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ για τη βράβευση ενός καταξιωμένου συμπατριώτη μας, ενός σημαντικού Κύπριου επιστήμονα, του οποίου η συνεισφορά στην παγκόσμια επιστήμη τιμά τη χώρα μας και αναγνωρίζεται διεθνώς από τα πιο σημαντικά επιστημονικά κέντρα. Ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια όταν Κύπριοι που μεταναστεύουν στο εξωτερικό αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, καταφέρνουν όχι μόνο να αναπτυχθούν και να προοδεύσουν, αλλά και να διαπρέψουν και να τιμήσουν την πατρίδα μας στα πιο ψηλά επίπεδα των τεχνών και της επιστήμης. Απόψε έχουμε την τιμή να βραβεύσουμε έναν τέτοιο λαμπρό επιστήμονα, που το 1964 μετανάστευσε στην Αγγλία για να συνεχίσει τις σπουδές του και από τότε αναπτύσσεται και προοδεύει, προσφέροντας ανεκτήμητης αξίας υπηρεσίας στην παγκόσμια κοινωνία και ειδικότερα στην ιατρική. Καλούμαστε να απονείμουμε, συγχωρείτε, το βραβείο χημίας του Ιδρύματος Τάκης και Λούκη Νέβιτσα στο διακεκριμένο καθηγητή Κυριάκο Κώστα Νικολάου, του οποίου η εξαιρετική οξύνια και η προσωπικότητα τον οδήγησαν από τον καραβά της Κερίνιας στις υψηλότερες θέσεις διάφορων σημαντικών ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Αμερικής. Πληροφορούμε ότι ο επιστημονικός τομέας του κ. Νικολάου είναι η ολική σύνθεση, μια εξειδίκευση στον τομέα της οργανικής χημίας που έχει ως στόχο την αναπαραγωγή μέσα στο εργαστήριο των μορίων της ζωντανής φύσης από απλά εμπορικά διαθέσιμα υλικά. Από αυτά τα μόρια ανακαλύπτονται σημαντικά φαρμακευτικά σκευάσματα, καλλιτικά, βιταμίνες, υφάνσιμες ύλες και άλλα, όπως επίσης και υλικά υψηλής τεχνολογίας που ωφελούν την κοινωνία με αμέτρητους τρόπους. Ως πιο αντιπροσωπευτικές από τις επιστημονικές επιτυχίες του κυρίου Νικολάου είναι οι ολικές συνθέσεις των αντικακκινικών φαρμάκων Ταξόλ και Καχυλεακμίνη. Το πρώτο, μάλιστα, είναι από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιναρκωτικά σήμερα φάρμακα. Για τις μεγάλες και συνεχείς επιτυχίες του διακεκριμένου συμπατριώτη μας, μας έχουν ενημερώσει άλλοι ομιλητές, ειδικοί επ' αυτού. Εγώ θα προσθέσω μόνο πως ο εξέχων αυτός Κύπριος επιστήμονας είναι ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος δάσκαλος που έχει εμπνεύσει μαθητές σε όλο τον κόσμο. Οι επιστημονικές συνεισφορές του περιγράφονται σε πάνω από 760 δημοσιεύσεις και περισσότερα από 60 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει λάβει δεκάδες βραβεία και τιμητικές διακρίσεις παγκόσμια. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, είμαστε περήφανοι γιατί άνθρωποι όπως ο Κυριάκος Νικολάου ξεπερνούν τα στενά σύνορα της πατρίδας μας και προβάλλουν τις πνευματικές αρετές της χώρας μας σε όλη την οικουμένη. Τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Η βράβευσή τους στην πατρίδα τους είναι η ελάχιστη τιμή την οποία μπορούμε να ανταποδώσουμε. Οφείλουμε επίσης να αποδώσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το Ίδρυμα Τάκης και Λούκη Νέμιτσα, γιατί με την προσφορά και τη δράση του αναδεικνύει και επιβραβεύει τους άξιους και διακεκριμένους συμπατριώτες μας ανά την Ιφίλιο. Τέτοιες πρωτοβουλίες επιβεβαιώνουν το μεγαλείο και τη γενναιοδορία του λαού μας, καθώς και τη θέλησή μας να είμαστε χρήσιμοι και επωφελείς για τον τόπο μας και για τον κόσμο. Από τις ιδρύσεως του, το Ίδρυμα Τάκης και Λούκη Νέμιτσα βραβεύει Κύπριους επιστήμονες που με τις μελέτες και την έρευνά τους επινοούν τέτοιες εφευρέσεις, ανακαλύψεις ή βελτιώσεις, ώστε να αποφέρουν μεγάλο όφελος στην Κύπρο και κατεπέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως ορίζει το καταστατικό του.
Θέλω επίσης να σημειώσω το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λειτουργεί αμυστή και ανιδιοτελώς, όπως και το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, ο Γραμματέας και ο Συντονιστής του Ιδρύματος, καθώς και οι υπόλοιπες επιτροπές που συστήνουν. Η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη. Οι δύσκολες ώρες που διέρχεται η πατρίδα μας καθιστούν τέτοιου είδους δραστηριότητες πολύτιμο βοήθημα στην προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας και ανασύνταξης των δυνάμεών μας για την αντιμετώπιση της δυσχερούς κατάστασης που αντιμετωπίζουν. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σοβαρό πλήγμα σε όλο το φάσμα και το εύρος της κυπριακής κοινωνίας και προκάλεσε δυσμενέστατες συνέπειες σε ιδρύματα, οργανισμούς, στους πολίτες αλλά και στο ίδιο το κράτος. Οι οικονομικές δυνατότητες της πολιτείας έχουν περιοριστεί δραματικά, αλλά οι προθέσεις της να συμβάλλει στη διατήρηση ανάλογων θεσμών όπως ο απόψινός πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Σας ευχαριστώ για την αυτοπεποίθηση που μας προσφέρετε. Ευχαριστώ το Ίδρυμα Νέμιτσα για την προσφορά του και τον Κυριάκο Νικολάου για την υπερηφάνεια που μας γεμίζει. Σας συγχαίρω θερμά. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.